Να παραχωρεί το πρώτο κόρνερ στην εκτέλεση ο αρχηγός του Πανιωνίου, ο Γκόνιας απομάκρυνε όπως ο Πέτκοφ. Το σούτ από τον Χασιώτη, κόντρα και το γκολ 1-0 για τον Πανιώνιο λοιπόν. Με αυτό το γκολ του Μάντζιου τελικά. Ας δούμε όμως μάγια αυτή την παλιά τώρα για τον Ντέμιτο Νικολαίδη και έχουμε το φάουλ λίγο πριν μπει στη μεγάλη περιοχή ο επιθετικός Τσάικ. Από την παλιά του Βασίλη Τσάρτα η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Κασάπης τελικά προτιμάει και έξυπνα να τροφοδοτεί τον Πέτκοφ, ευκαιρία για τον Βούλγαρο, η μπάλα κοντράρει και έχουμε τελικά πέναλτι για την ΑΕΚ, καθώς ήταν ο Φερεκίδης αυτός που συγκράτησε τον Σωτήρη τον Κωνσταντινίδη. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου, κατάφερε να ελέγξει, ήρθε ο Μάντζιος να βάλει την κόντρα στην εξέλιξη της φάσης και αφού η μπάλα ξεπέρασε τον Χασιώτη, Κωνσταντινίδης πρώτου Φερεκίδη. Τελείω Τσάρτας, γκολ 1-1 για την ΑΕΚ. Ασιώτης γυρίζει με το δεξί. Κόντρα στον Κωστένογλου, ο Βουλτσέκ αλλάζει δεξιότερα για τον Μάντζο που κοντρολάει με το στήθος. Έχει μπροστά τον Κασάπ νέο γέμισμα. Πατματζίδης, η μπάλα στο δοκάρι από την κεφαλιά που έκανε ο Μουζαγουί. Πιέζει ο Ζαγοράκης, ο Φερεκίδης άντεξε σε αυτό το μαρκάρισμα. Όχι όμως και στο μαρκάρισμα του Τσάρτα, ο οποίος του έκλεψε την μπάλα. Και περνά έξυπνα στον κενοχώρο για τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος οδεύει για την αντίπαλη εστία. Ξεπερνά τον Γιαννόπουλο και τον Κωστάκη, σουτάρει μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για την ΑΕΚ με τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη σε αυτήν την προσωπική ενέργεια να σκοράρει. Μετά από την έξοχη ενέργεια του Νίκου Σαγεραρίδη, κοιτάξτε εδώ, απέφυγε τον Ζήκο, σέντραρε με το αριστερό. Γαμάρα από μάκρυ πάνω στο Μάντζου, κοντρολάρισε με το στήθος, αλλά δεν μπόρεσε να ευστοχίσει στην συνέχεια. Τώρα ο Νικολαίδης για τον Τσάρτα. Κίνηση έξυπνα από τον Ζαγοράκη, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κάθεται ο Κωστάκης και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αφού βρίσκει και στο σώμα του Χασιώτη. 3-1 για την ΑΕΚ από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Μακρινή παλιά με στόχο τον Μάντζιο, είναι κοντά του και ο Μουζαγουί. Ο Μάντζιο στη μεγάλη περιοχή κάνει τις δρίβλες, ο Βασάρας θα δείξει κίτρινη κάρτα στον 32χρονο αμυντικό μέσο του Πανιωνίου, καθώς θεώρησε πως προσπάθησε να τον ξεγελάσει. Ο Ζαγοράκης αλλάζει αριστερά για τον Κασάπη. Κωνσταντινίδης, κίνηση από τον Νικολαίδη, ευκαιρία για το 4-1, το πραγματοποιεί ο Ντέμις. Πάντως για μια ακόμα φορά δέχτηκε τις ζητοκραυγές από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Πανιούνιος μειώνει τώρα σε 4-2 με τον Ιωάννου. Λένε για τον Κασάπη τώρα. Έχουν να πάρουν θέση Νικολαίδης και Λάκης, η μπάλα στον Ζαγοράκη. Το σούτ με το δεξί, κόντρα. Και έχουμε το 5ο γκολ για την ΑΕΚ λοιπόν. Είναι το 2ο για τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Μπάλα για τον Ζαγοράκη. Και πάλι Πέτκοφ. Γεμίζει με το δεξί. Δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία για τον Φερούζεμ. Και ο Βραζιλιάνος σκοράρει λοιπόν κάνοντας το 6-2 στο 80.